Αύριο, Ελλάδα και Τουρκία έχουν ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσουν στρατιωτικέ αεροναυτικέ ασκήσει νοτιοανατολικά τη Κρήτη στην ίδια ακριβώ περιοχή και την ίδια ακριβώ ώρα, 7.30 με 8.30 το πρωί τη 7η της Δεκεμβρίου. Βλέπουμε ακριβώ την περιοχή στι οθόνε μα. Ε, η... Υπάρχει μια ελληνική ναύτεξ, η οποία έχει ναύτεξη, η οποια εχει εκδοθει και υπάρχουν και δύο τουρκικές ναύτεξ. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι πρώτη εκείνη εξέδωσε ναύτεξ ε, ε, για τη συγκεκριμένη περιοχή και μετά ε, ε, ήρθε η ναύτεξ της ε, Ελλάδας. Όμως το πολεμικό ναυτικό λέει ότι η ελληνική ναύτεξ ήρθε μία μέρα πριν την τουρκική ναύτεξ. Η Τουρκία εξέδωσε δεύτερη ε, ναύτεξ πάνω στην περιοχή που ήδη είχαν δεσμεύσει οι δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού και η Τουρκία για κάποιον άγνωστο λόγο ή για να παίξει ένα παιχνίδι ναι. α, αν θέλεις σήμερα το πρωί εξέδωσε μια δεύτερη τουρκική ναύτεξ με την οποία ουσιαστικά υποστηρίζει ότι έτσι καταργεί την ελληνική νάπτεξ ναι, που είναι παράδειγμα. Καταλαβαίνει καταλαβαίνεις παράδειγη. όμως ότι πέρα από αυτό που είναι και ένα παιχνίδι εντυπώσεων, όπως λες από την πλευρά των Τούρκων, υπάρχει και ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Τι θα γίνει αν και οι δύο πλευρές την ίδια ακριβώς ώρα αύριο το πρωί πραγματοποιήσουν αυτό το οποίο εξήγηλαν και πάνε να κάνουν άσκηση στον ίδιο χώρο. Είναι ένα ερώτημα που θα ήμασταν εμάντι να το απαντήσουμε, αλλά υπάρχει μια πιθανή απάντηση αν θέλει. Με δεδομένο ότι στη συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχουν τουρκικέ ναυτικέ δυνάμει και ότι η δέσμευση τη περιοχή είναι μόλι για μία ώρα, είναι πολύ πιθανό να μην εμφανιστεί καράβι του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Οπότε να μην έχουμε μία yes. εμπλοκή. Διότι στο ίδιο σημείο, ναυτικέ δυνάμει από την Τουρκία και από την Ελλάδα μπορεί να προκαλέσει σίγουρα ένα επεισόδιο μια, υπήρξε και μια τοποθέτηση του Υπουργείου Άμυνα τη Τουρκία μέσω τη εκπροσώπου της εκπροσώπου της σήμερα, η οποία υποστήριξε ακριβώ αυτό που είπαμε πριν, ότι εκ μέρου τη Ελλάδα ανακοινώθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί μια στρατιωτική άσκηση στι 7 Δεκεμβρίου του 2020. Επειδή εκ μέρου τη Ελλάδα ανακοινώθηκε ναύτεξ σε περιοχή, μέρο τη οποία καλύπτεται από αντίστοιχη τουρκική ναύτεξ, η υδρογραφική και Οκενογραφική υπηρεσία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού εξέδωσε νέα οδηγία με αριθμό 15.09 του 20 για την ασφάλεια των ναυτιλωμένων. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ισχύει, γιατί το πολεμικό ναυτικό, λέει, ήδη από την περασμένη Παρασκευή, είχαμε εκδώσει τη σχετική ναύτιξη. Σε ευχαριστώ, Κώστα.